χτυπήθηκαν αλεξιπτωτιστές των ΗΠΑ, ουκρανικές απώλειες σε Ντονιέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνα, νέο ρωσικό ντρόν καμικάζι. Πριν από 2 ημέρες λοιπόν, στην πόλη Κραματόρσκ σημειώθηκε στοχευμένη επίθεση με πυράβλους σε ένα από τα σημεία στόχη της πόλης. Σύμφωνα με ρωσικό μέσο ενημέρωσης, αναφέρεται ότι το χτύπημα πραγματοποιήθηκε μετά από λήψη πληροφοριών από τις μυστικές υπηρεσίες για προγραμματισμένη συνάντηση αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας με ξένους στρατιωτικούς εκπαιδευτές. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, Αμερικανοί αλεξιδοτιστές μπορεί να έχουν χτυπηθεί και όπως σημειώνει το ρωσικό μέσο, προφανώς προσφέρθηκαν εθελοντικά να πάνε στην Ουκρανία. Μάλιστα, παρουσιάστηκαν πολλές φωτογραφίες όπου φαίνονται άνδρες που φορούν μπλουζάκια που έχουν το λογότυπο της 101ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Είναι αξιοσημείωτο ότι αρκετοί άνδρες εμφανίστηκαν ταυτόχρονα σε παρόμοια στολή, γεγονός που δείχνει ότι δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη σύμπτωση, αλλά πιθανώς για την άφιξη Αμερικανών μισθοφόρων ή εκπαιδευτών στο Κραματόρσκ. Μεταξύ άλλων, είναι γνωστό ότι από το χτύπημα εξοντώθηκαν μισθοφόροι από άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένες της Κολομβίας, αναφέρει το ρωσικό μέσο. Η ουκρανική πλευρά με τη σειρά της τοποθετεί αυτό το χτύπημα ως επίθεση σε αστικό ιστό. Οι δυνάμεις του Κιέβου τώρα υπέστησαν περισσότερες ανθρώπινες και υλικές απώλειες ενώ προσπαθούσαν να προχωρήσουν στους τομείς του Ντονιέτσκ, του νότιου Ντονιέτσκ, της Ζαπορίζιας και της Χερσόνας. Αρκετές ουκρανικές επιθέσεις αποθήθηκαν από τον ρωσικό στρατό στις 27 Ιουνίου. Οι δυνάμεις του Κιέβου δεν μπόρεσαν να προωθήσουν τις δυνάμεις τους σε κανέναν από τους 4 τομείς. Οι μάχες ήταν ιδιαίτερα έντονες στην κατεύθυνση του Μπαχμούτ. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν πολλά ουκρανικά τεθωρακισμένα οχήματα με πυρά πυροβολικού και κατευθυνόμενους αντιαρματικούς πυράβλους. Εν τω μεταξύ, οι ένοπλες δυνάμεις Ουκρανίας έχουν καταλάβει μια μικρή βαλτώδη περιοχή νησιού κοντά στην γέφυρα Ντονόφσκι και τώρα προσπαθούν να συγκεντρώσουν επιπρόσθετες δυνάμεις και να επεκτείνουν το προγεφύρωμα χρησιμοποιώντας ταχεία σκάφη για τη μεταφορά ενισχύσεων, αλλά δέχονται επιθέσεις από την ρωσική πλευρά. Στρατηγικά σημαντικές θέσεις στους λόφους και τις όχθες τους υποστηρίζονται από πυροβολικό και όλμους. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.